αντίθετη στο άρθρο 14 που θέτει σημαντικούς περιορισμούς ανάπτυξης στην περιφέρεια, ιδιαίτερα για όσους έχουν στην κατοχή τους αγροτικές εκτάσεις, είναι η βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Ρενταρή. Παράλληλα, η κυρία Ρενταρή ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καταργήσει τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει γίνει αναδασμός. Την αντίθεσή της στο άρθρο 14 που αφορά στις περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης και χρήσεων του Προεδρικού Διατάγματος, κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, εξέφρασε η βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Ρενταρή. Το άρθρο 14 θέτει σημαντικούς περιορισμούς ανάπτυξης στην περιφέρεια, ιδιαίτερα για όσους έχουν στην κατοχή τους αγροτικές εκτάσεις, αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Υπήρξε ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο ευτυχώς βγήκε στη διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου ήμουνα κάθετα αντίθετη με το άρθρο 14 και παρενέβη στον αναπληρωτή υπουργό κύριο Σιφουνάκη, στον οποίο είπα ότι αυτό δεν γίνεται δεκτό από την Βουλή να ψηφιστεί ή να γίνει δεκτό από τους βουλευτές, συγγνώμη, γιατί περιόριζε σημαντικά την δόμηση στις αγροτικές περιοχές. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Σιφουνάκης, όπως δήλωσε η κυρία Ρενταρή, υποσχέθηκε ότι με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης θα διεξαχθεί διεξοδική συζήτηση σε κοινοβουλευτικούς τομείς εργασίας και θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη όλες οι ενστάσεις. Μας υπεσχέθη ότι μόλις τελειώσει η διαβούλευση, και νομίζω πρέπει αυτές τις μέρες να τελείωσε, θα το φέρει στη Βουλή, όπου θα εκφραστούν οι ενστάσεις και θα ληφθούν υπόψη αυτές οι ενστάσεις των βουλευτών. Επίσης, η κυρία Ρενταρή ζήτησε από τον Υπουργό να καταργήσει τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για αγροτεμάχια για τα οποία έχει γίνει αναδασμός. Μία άλλη σημαντική παρέμβαση που έκανα στον αναπληρωτή Υπουργό κύριο Σιφουνάκη ήταν και για την κατάργηση του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για όσες περιοχές της Ελλάδας έχουν μπει σε ένα δασμό και επομένως είναι χαρτογραφημένα αυτά τα αγροτεμάχια. Και αυτό πάλι με κίνητρο ότι όταν θέλουμε να προωθήσουμε την παραγωγή, δεν επιβαρύνουμε τους αγρότες ή τους νέους αγρότες ή όσους θα ήθελαν να αγοράσουν και να καλλιεργήσουν ένα κομμάτι γης με γραφειοκρατικές και χρηματικές επιβαρύνσεις. Αυτό έγινε δεκτό και προχώρησε και καταργήθηκε και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους.